Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 2. Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα ενός συνόλου 8 μαθημάτων στο πεδίο της αλγοριθμικής σκέψης. Στα προηγούμενα μαθήματα είδαμε τι είναι η λογική σκέψη. Σε αυτά τα μαθήματα προσεγγίζουμε την έννοια της αλγοριθμικής σκέψης. Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 75 λεπτά. Οργανώνουμε τους εκπαιδευόμενους σε μια ομάδα το πολύ 15 ατόμων. Για το μάθημα θα χρειαστούμε έναν προβολέα, ένα ερωτηματολόγιο και έναν προσωπικό υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή για τους εκπαιδευόμενους. Ο αντικειμενικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να διδάξει τους εκπαιδευόμενους τη σημασία της λογικής σκέψης. Ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο διαδικασιών βήμα προς βήμα, ή ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσετε, για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας ή την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος η λέξη αλγόριθμος επινοήθηκε για πρώτη φορά τον 1ο αιώνα. Οι αλγόριθμοι είναι παντού γύρω μας. Κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν, η συνταγή για το ψήσιμο ενός κέικ, η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για την επίλυση ενός μεγάλου προβλήματος διαίρεσης, η διαδικασία πλήσης και η λειτουργικότητα μιας μηχανής αναζήτησης είναι όλα παραδείγματα ενός αλγορίθμου. Δείτε πως μπορεί να μοιάζει το ψήσιμο ενός κέικ, γραμμένο ως λίστα οδηγιών, ακριβώς όπως ένας αλγόριθμος, ου, ντυθλημένη φατσούλα. 1. Προθερμαίνετε το φούρνο. 2. Συγκεντρώστε τα υλικά. 3. Μετρήστε τα υλικά. 4. Ανακιατεύστε μαζί τα υλικά για να φτιάξετε το κουρκούτι. 5. Λαδώστε ένα ταψί. 6. Ρίχνουμε το κουρκούτι στο ταψί. 7. Βάλτε το ταψί στο φούρνο. 8. Ορισμός χρονοδιακόπτη. 9. Όταν σβήσει ο χρονοδιακόπτης, Βγάλτε το ταψί από το φούρνο. 10. Καλή απόλαυση. Ο αλγοριθμικός προγραμματισμός έχει να κάνει με τη σύνταξη ενός συνόλου κανόνων με έναν πεπερασμένο αριθμό βημάτων που καθοδηγούν τον υπολογιστή πως να εκτελέσει μια εργασία. Ένα πρόγραμμα υπολογιστή είναι ουσιαστικά ένας αλγόριθμος που λέει στον υπολογιστή ποια συγκεκριμένα βήματα πρέπει να εκτελέσει, με ποια συγκεκριμένη σειρά, προκειμένου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. Οι αλγόριθμοι γράφονται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη σύνταξη, ανάλογα με τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται. 1-1-1 Ιδιότητες αλγορίθμου Ο ορισμός ενός αλγορίθμου είναι πολύπλοκος και περιλαμβάνει διάφορες ιδιότητες. Αυτή η υποενότητα περιγράφει αυτές τις ιδιότητες. Συλλογή με μονομένων βημάτων Η πρώτη ιδιότητα που πρέπει να αναφέρουμε απλώς επαναλαμβάνει κάτι που υπόθηκε νωρίτερα, ένας αλγόριθμος είναι μια συλλογή μονομένων βημάτων. Μια συνταγή ταιριάζει πολύ απλά σε αυτή την αναλογία, γεμάτη όπως είναι με βήματα όπως «Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου» ή «Προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη στο μπολ». Οριστικότητα Μετά από αυτή την ιδιότητα είναι η οριστικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε βήμα πρέπει να ορίζεται με ακρίβεια κάθε βήμα σε έναν αλγόριθμο μπορεί να έχει ένα και μόνο ένα νόημα, διαφορετικά είναι διφορούμενο. Ομοίω, οι ΣΕΦ έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, γάμα γιώτα, αυτό παράγουν συνταγές χρησιμοποιώντας ακριβείς μετρήσεις αντί να γράφουν πράγματα όπως, λίγη ζάχαρη, ή, μαγειρεύτε το για λίγο. Διαδοχικότητα. Οι αλγόριθμοι είναι επίσης διαδοχικοί τα βήματα που συνθέτουν τη διαδικασία πρέπει να εκτελούνται με τη σειρά που καθορίζεται. Αν δεν το κάνετε αυτό, το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι πιθανώς λανθασμένο. Θυμηθείτε την αναλογία. Ο τεμαχισμός ενός κρεμιδιού και το τηγάνισμα ενός κρεμιδιού είναι διαφορετικά βήματα. Το κόψιμο ενός κρεμιδιού σε κύβους πριν το τηγανίσετε έχει διαφορετικό αποτέλεσμα από το αντίστροφο. Ομοίως, ο πολλαπλασιασμό ενό αριθμού με το 2 και στη συνέχεια η προσθήκη του 5 σε αυτόν δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα από την προσθήκη του 5 πρώτα και στη συνέχεια τον διπλασιασμό του. Όπω μια συνταγή, πρέπει να σέβεστε την ακολουθία όταν εκτελείτε έναν αλγόριθμο για να έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Παράκαμψη, κατάσταση σε αλγόριθμους αξίζει να κάνουμε μια σύντομη παράκαμψη εδώ για να εξετάσουμε γιατί η ακολουθία είναι τόσο σημαντική για τους αλγόριθμους. Όλα έχουν να κάνουν με την κατάσταση, κατά την οποία ο αλγόριθμος παρακολουθεί όλες τις τρέχουσες τιμές. Καθώς ένας υπολογιστής εξελίσσεται μέσω ενός αλγορίθμου, ακριβώ όπως προχωράτε σε μια συνταγή, η κατάσταση των πραγμάτων μπορεί να αλλάξει η σαφή αλληλουχία των βημάτων ενό αλγορίθμου διασφαλίζει ότι η κατάσταση αλλάζει πάντα με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που εκτελείται ο αλγόριθμο. Ένα-δύο είδη αλγόριθμων. Οι αλγόριθμοι ταξινομούνται με βάση τις έννοιε που χρησιμοποιούν για την ολοκλήρωση μια εργασία. Ενώ υπάρχουν πολλοί τύποι αλγορίθμων, πιο θεμελιώδεις τύποι αλγορίθμων της επιστήμης των υπολογιστών είναι αλγόριθμοι διέρη και βασίλευε χωρίστε το πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα του ίδιου τύπου, λύστε αυτά τα μικρότερα προβλήματα και συνδυάστε αυτέ τι λύσει για να λύσετε το αρχικό πρόβλημα. Αλγόριθμοι ομής βίας δοκιμάστε όλες τις πιθανές λύσεις μέχρι να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση. Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι χρησιμοποιήστε έναν τυχαίο αριθμό τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του υπολογισμού. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Ένας αλγόριθμος ταξινόμησης είναι ένας αλγόριθμος που τοποθετεί στοιχεία μίας λίστα σε μία συγκεκριμένη σειρά, συνήθως σε αριθμητική ή λεξικογραφική σειρά. Η ταξινόμηση είναι συχνά ένα σημαντικό πρώτο βήμα στους αλγόριθμους που επιλύει πιο σύνθετα προβλήματα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αλγορίθμων ταξινόμησης, ο καθένας με τα δικά του ωφέλη και κόστο. Παρακάτω, θα επικεντρωθούμε σε μερικούς από τους πιο διάσημους αλγόριθμους ταξινόμησης. Γραμμική ταξινόμηση, βρείτε το μικρότερο στοιχείο στη λίστα προς ταξινόμηση, προσθέστε το σε μια νέα λίστα και καταργήστε το από την αρχική λίστα. Επαναλάβετε αυτό μέχρι να αδειάσει η αρχική λίστα. Ταξινόμηση φυσαλίδων, συγκρίνετε τα δύο πρώτα στοιχεία στη λίστα και, εάν το πρώτο είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο, αλλάξτε τα. Επαναλάβετε αυτό με κάθε ζεύγος γειτονικών στοιχείων στη λίστα. Στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να ταξινομηθεί πλήρω η λίστα. Ταξινόμηση εισαγωγή. Συγκρίνεται κάθε στοιχείο στη λίστα με όλα τα προηγούμενα στοιχεία μέχρι να βρεθεί ένα μικρότερο στοιχείο. Ανταλλάξτε αυτά τα δύο στοιχεία. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να ταξινομηθεί πλήρωση η λίστα. Παραδείγματα αλγορίθμων πραγματικού κόσμου. Είτε οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται σε μέρη που δεν προκαλούν έκπληξη, όπως το Google, είτε σε μια χειροκίνητη δραστηριότητα που είναι πιο απροσδόκητη, όπως το βούλτσισμα των δοντιών σας, οι αλγόριθμοι παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη εμπειρία κάθε μέρα. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα καθημερινών αλγορίθμων. Ένα τακτοποίηση χαρτιών. Φανταστείτε έναν δάσκαλο να ταξινομεί τα χαρτιά των μαθητών του σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των ονόματων τους. Αυτός ο τύπος εργασίας είναι παρόμοιος με τη λειτουργία ενός αλγορίθμου ταξινόμησης, όπως μια ταξινόμηση κάδου. Κοιτάζοντα μόνο το πρώτο γράμμα του ονόματος, μπορείτε να αφαιρέσετε πολλέ περιτές πληροφορίες. Αυτή είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που καθιστά τη ταξινόμηση πιο αποτελεσματική δύο αναγνώριση προσώπου. Κάθε μέρα βλέπουμε κάποιον που γνωρίζουμε, ένα αγαπημένο πρόσωπο, έναν συνάδελφο ή ακόμα και έναν εκεντρικό γείτονα. Όταν αναγνωρίζουμε το πρόσωπο κάποιου, βασιζόμαστε σε δεδομένα που έχουμε συλλέξει στο παρελθόν σχετικά με το μέγεθος και τη θέση των χαρακτηριστικών του προσώπου αυτού του ατόμου. Αυτές οι πληροφορίες αναλύονται στη συνέχεια εσωτερικά για να αναγνωρίσουν αυτόματα τους άλλους. Αναζήτηση Google ακόμη και μια ενέργεια τόσο φαινομενικά απλή όσο μια αναζήτηση Google είναι δυνατή μόνο με τη βοήθεια αλγορίθμων. Πείτε, για παράδειγμα, θέλετε να μάθετε αν ένας ελέφαντας μπορεί να κολυμπήσει. Ο τρόπος διατύπωσης της ερώτησης στην Google είναι η είσοδος που ζητάτε από τον υπολογιστή να προσδιορίσει. Η Google δεν χρειάζεται καν όλες τις λέξεις της ερώτησης μπορεί ένας ελέφαντας να κολυμπήσει, για παράδειγμα, δοκιμάστε να αναζητήσετε τον όρο ελέφαντα κολύμβησης και δείτε τι παίρνετε. Θα διαπιστώσετε ότι αμέσω, η έξοδο ή τα αποτελέσματα δείχνουν βίντεο με ελέφαντες που κολυμπούν, ακολουθούμε να από περισσότερα για το θέμα. Η Google χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για τη δημιουργία αυτών των απαντήσεων χωρίς να χρειάζεται το σύνολο της ερώτησης. Φανάρια τα φανάρια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πως χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι στον πραγματικό κόσμο, γύρω μας. Τα περισσότερα φανάρια δεν κάνουν αυτόματα εναλλαγή μεταξύ πράσινου, κίτρινου και κόκκινου. Αντίθετα, υπάρχουν αισθητηριακέ είσοδοι που καθορίζουν το χρονισμό των σημάτων με βάση τη ροή της κυκλοφορίας. Ο αλγόριθμος είναι μια καλά κατασκευασμένη, βήμα προς βήμα σειρά που κατευθύνει την κυκλοφορία κατάλληλα, αν και μπορεί να μην αισθάνεται σαν αυτό όταν κάθεστε σε ένα κόκκινο φανάρι. Δρομολόγια σχολικών λεωφορείων. Κάθε πρωί τη εβδομάδα, χιλιάδε λεωφορεία διασχίζουν τι γειτονιέ παραλαμβάνοντα μαθητέ. Η χαρτογράφηση αποτελεσματικών διαδρομών λεωφορείων είναι μια πολύ δύσκολη χειροκίνητη εργασία που εκτελείται χωρί αλγόριθμο για την αυτοματοποίηση των υπολογισμών και τον προγραμματισμό των σωστών μαθητών για τι σωστέ διευθύνσει στην κατάλληλη στιγμή δραστηριότητα μαθήματος. Ο εκπαιδευτής μοιράζει ένα φύλλο με ένα πρόβλημα προς λύση. Το πρόβλημα αφορά έναν βοσκό που σχεδιάζει να μεταφέρει μέσα από ένα ποτάμι, χρησιμοποιώντας τη βάρκα του τα παρακάτω φορτία. Ένα πρόβατο. Ένα λύκο. Χορτάρι. Η μεταφορά πρέπει να ολοκληρωθεί με ασφάλεια. Αφού ο λύκος μπορεί να φάει το πρόβατο ή το πρόβατο. Μπορεί να φάει το χορτάρι η χωρητικότητα του σκάφους είναι μικρή, οπότε μπορεί να περάσει μόνο ένα φορτίο από τα παραπάνω τη φορά. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να σχεδιάσουν τον αλγόριθμο. Η συζήτηση ακολουθεί τα τελευταία 10 λεπτά.